Και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και συνεχίζουμε στο θέμα που από την αρχή ξεκινήσαμε με αυτό. Από νωρίς το πρωί, άλλωστε, και από την προηγούμενη εκπομπή με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη, η πρωινή περιπολία είχε τους καλεσμένους της. Και τώρα συνεχίζουμε. Συνομιλήσαμε με τον κύριο Κελέτση, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον εκπρόσωπο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που ήταν μέσα στη σύσκεψη χτες στο αεροδρόμιο μαζί με τον κύριο Υπουργό. Και τώρα με τον κύριο Βαβία στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον Σταύρο Βαβία, ο οποίος ήταν έξω από την αίθουσα VIP του αεροδρομίου που γινόταν μέσα η σύσκεψη και έχει να μας μεταφέρει και τη δική του εικόνα. Καλημέρα, κύριε Βαβία. Καλημέρα, κύριε Πατούνα, σε εσάς και τους ακροατές σας. Να αναφέρουμε και την ιδιότητα του μέλους του αγροτικού τομέα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εκτός από τις επαγγελματικές σας ιδιότητες με τις οποίες είστε γνωστός, ξέρουμε ότι είστε πολιτεύεστε και στον χώρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και υποψήφιος βουλευτής στις προηγούμενες εκλογές, αλλά και ως μέλος του αγροτικού τομέα. Βρισκόσασταν χθες εκεί, στις επάρξεις, μαζί με τους αγρότες από την απέναντι πλευρά. Πώς το βιώσατε όλο αυτό, κύριε Βαβία? Κύριε Βαβία, να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι ήταν μια πολύ φιλική και ήρεμη διαμαρτυρία. Ναι. Ενώ έτσι ξεκίνησε. Με πυροτεχνήματα, κροτίδες και αυγά να πετιώνται στα τζάμια, δεν ακούγεται τόσο ήρεμα. Να σας εξηγήσω λίγο κάτι. Ναι. Στις 4.30 ώρα μαζεύτηκαν οι αγρότες έξω από το Αλεξάνδερ, έτσι όπως είχε ανακοινωθεί εδώ και 2-3 μέρες με το που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Υπουργού, και μάλιστα ήταν και αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτες του Υπουργού, του κ. Κελέτση, ναι. Εκεί πέρα στο χώρο, με το που ήρθαν τα τρακτέρ, συνομιλούσαν με τους αγρότες και υπήρχε ένα πολύ θετικό κλίμα. Ναι. Γνωρίζαν ενδεχομένως οι αγρότες ότι θα υπάρξει μια καθυστέρηση, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν γίνονται συναντήσεις, πάνω στη συνάντηση, πάντοτε υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Mm-hmm. Θεωρώ ότι, γιατί ακούω από το πρωί και από χθες από τα δελτία τύπου, ότι δεν ήταν προγραμματισμένη κάποια συνάντηση με τους αγρότες. Εγώ, βρισκόμενος στο χώρο από τις 4.30 ώρα, δεν αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. Εάν έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί είδαμε και την παρουσία των κυβερνητικών βουλευτών. Όχι. Είδαμε και την παρουσία. Θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί το εξήγησε και ο κ. Κελέτσης νωρίτερα στην εκπομπή. Υπήρχε προγραμματισμένη συνάντηση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο με εκπροσώπους των ελαιοπαραγωγών και άλλους εμπλεκόμενους στη σύσκεψη αυτή, αλλά όχι με τον Αγροτικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης και με τους αγρότες που ήταν έξω. Αυτοί δεν ήταν προγραμματισμένοι να συναντηθούν με τον Υπουργό. Αυτό διευκρινίζουν. Άρα πρέπει να βγάλετε και τον κύριο Αλεξανδρή, που είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου και ήταν από τους ανθρώπους που κινητοποίησε τον κόσμο μαζί με αρκετούς άλλους. Ως προσκεκλημένος του Υπουργού όμως θα συμμετέχει στη σύσκεψη ή ως αυθόρμητη οργάνωση, ναι, μια συμπαράσταση? Ως προσκεκλημένος του Υπουργού. Εγώ, διαβάζοντας το πρόγραμμα και συνομιλώντας με τους αγρότες, αυτό το πράγμα ήξερα. Μάλιστα. Θεωρώ ότι, γιατί η πρώτη σκέψη η οποία δημιουργείται, μα γιατί δεν πήγε ο Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης την σύσκεψη της περιφέρειας. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο νομός Εύρου, ειδικά ο νότιος και κεντρικός Εύρος, που έχει πληγεί από τη φωτιά, είναι κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι θέμα μιας μαζικής σύσκεψης, αλλά μιας ειδικής σύσκεψης, καθότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν έχουν και μια άλλη διάσταση. Είναι τα γενικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου, αλλά είναι και τα ειδικά προβλήματα του νοτίου και κεντρικού Εύρου. Δεν έχουν πληρωθεί ακόμα οι αποζημιώσεις στους ελαιοπαραγωγούς. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη χαμένη απώλεια για τις επόμενες 3-4 χρονιές. Είχαμε το πρόβλημα με μια πληρωμή στις ακακίες, στις οποίες το δασαρχείο έλεγε άλλα, οι αγρότες κάναν άλλα, και εν τέλει οι ελαιοπαραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί, αλλά οι ακακίες πληρώθηκαν χωρίς να γίνει επιτόπιος έλεγχος. Υπήρξε μια αστοχία σε αυτό, μας είπε ο κύριος Υφυπουργός, και θα την διορθώσουν τώρα, γι' αυτό και ήταν εκπρόσωπος. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και η αστοχία κοστίζει. Από την άλλη, ναι, εγώ σας λέω ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν αποζημιωθεί. Yeah. Έχουν αποζημιωθεί ελάχιστα. Δεν ξέρουμε πότε θα βγει το μέτρο 5-2-1. Το δίκαιο του αιτήματος το αντιλαμβανόμαστε όλοι, καταλαβαίνουμε, και όλοι συμπαραστέκονται σε αυτόν τον αγώνα από πολλές πλευρές. Εγώ δεν θεωρώ ότι 150 άτομα. Ναι. Τα οποία ήταν απ' έξω, ναι, τα οποία γνωρίζαν ότι δεν θα συμμετέχουν στην σύσκεψη, ναι, ότι και θα υπήρχε μια ολιγομελής επιτροπή από εκπροσώπους
και του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Φερών και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου και των Ελαιοπαραγωγών και των Μελισσοκόμων, ότι τους κορόιδωσαν κάποιοι άνθρωποι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό καταλαβαίνω. Αυτό αντιλήφθηκαν λοιπόν. Αυτό κυριαρχεί ως αίσθηση, ως εντύπωση αυτή τη στιγμή στον αγροτικό κόσμο. Τους κορόιδεψαν. Όχι. Εγώ λέω, εγώ θεωρώ δεδομένο ότι ενδεχομένως έχει γίνει μία λάθος συνεννόηση. Δεν έχουν αντιληφθεί τι έχει γίνει ακριβώς. Δεν θεωρώ όμως ότι ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης με τους εκπροσώπους τους, ότι δεν τους είχαν υποσχεθεί ή δεν τους είχαν φωνάξει σε αυτή τη σύσκεψη. Άμα ήταν, ούτε η αστυνομία θα άφηνε έξω από ένα ξενοδοχείο, εγώ θα σας πω, να υπάρχουν 150 τρακτέρ. Γιατί ήταν... Αλλά ήταν μέσα στον ιδιωτικό χώρο του ξενοδοχείου, έξω στο δημόσιο χώρο, δεν ήταν? Ναι. Αλλά πάλι, Πατούνα, δεν θα αφήνανε χωρίς λόγο να πάνε έξω από ένα ξενοδοχείο αν δεν έχει κλεισμένη μία συνάντηση. Αυτό εδώ πέρα είναι κλεισμένη το συνάντηση. Δεύτερο... Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι πια. Ήταν κλεισμένη συνάντηση. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά εντάξει, με κάποιους και όχι με όλους, με λίγους και όχι με πολλούς, με συγκεκριμένους και όχι με αυτούς που λένε ότι ήταν εκεί προσκεκλημένοι. Αυτό είναι το μπέρδεμα τώρα. Ενέτη 2024, εγώ ξέρω ότι οι συναντήσεις γίνονται φανερά και όχι κρυφά. Και σε ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα όπως είναι ο νομός Εύρου, που εγώ θα σας πω ότι ο κύριος Αυγενάκης έχει έρθει ακριβώς μετά τις φωτιές στον Εύρο, αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να λυθεί μέσα σε 5 λεπτά. Θα ήταν προτιμότερο και από τον ίδιο τον κύριο Αυγενάκη να πει ότι θα έρθω σε λίγο καιρό ξανά. Συγγνώμη. Πίσω στην Αλεξανδρούπολη. Εχθές το βράδυ εξέδωσε ανακοίνωση το Υπουργείο γύρω στις 11 και 10 το βράδυ και λέει ότι ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα επισκεφθεί εκ νέου την περιοχή. Διότι κατάλαβε ότι ο χρόνος δεν έφτανε, ότι δημιουργήθηκε ένταση, ότι δημιουργήθηκε ίσως και με δική του ευθύνη, αφού δεν βγήκε να καθησυχάσει τους αγρότες, να τους πει ότι ξέρετε θα ξανάρθω, δεν προλαβαίνω, φεύγει το αεροπλάνο. Κάτι δεν μπορούσε να τους πει ίσως. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Οι αγρότες πήγανε πάρα πολύ ειρηνικά μέχρι το αεροδρόμιο. Δεν είμαι υπέρμαχος των κινήσεων που γίνανε μέσα στο αεροδρόμιο, το ξεκαθαρίζω. Καταδικάζεται λοιπόν αυτές τις αντιδράσεις πιο οργισμένες. Αλλά να σας πω κάτι. Ναι. Ήταν μια κινητοποίηση στην οποία συμμετείχαν πάρα πολλά νέα άτομα. Ήταν η πρώτη φορά. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Αυτό έχετε δίκιο. Πολύ μεγάλη εντύπωση τα νέα άτομα. Ναι, έβλεπα στα πλάνα ότι είχε πολύ νεαρό κόσμο και λέω αυτοί οι νέοι αγρότες είναι παιδιά αγροτών. Ήταν οι νέοι άνθρωποι. Ήταν οι ίδιοι αγρότες. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τους φωνάξαμε κατά την περίοδο των φωτιών και βοηθούσαν με τα αγροτικά τους μηχανήματα να σβήσει φωτιά. Ναι. Υπήρχε κάλεσμα σε αυτούς τους αγρότες. Ήταν οι ίδιοι οι αγρότες οι οποίοι δώσανε τα τριφύλια τους τον πρώτο καιρό για να έχουν σιτηρέσια οι κτηνοτρόφοι για να ταΐσουν τα ζώα τους. Δεν μπορεί σε αυτούς τους αγρότες, αυτά τα νέα παιδιά που τώρα έχουν μπει στην αγροτική, θέλουν κάποιες εγγυήσεις για να συνεχίσουν σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπου τα κοστολόγια, αν στην Θεσσαλία είναι χ, εδώ πέρα είναι 2 χ. Ναι. Αυτούς τους ανθρώπους να τους συμπεριφέρεσαι με αυτόν τον τρόπο. Κοιτάξτε, ακόμα, αυτή την εικόνα που περιμέναμε όλοι ήταν να έβγαινε από την αίθουσα, έστω σε μια καρέκλα πάνω, να πει εδώ είμαι, πρέπει να φύγω, αύριο θα ξανάρθω μεθαύριο, το κανονίζουμε να τα πούμε. Εγώ θα σας πω και το πιο απλό. Ναι. Ήταν μαζί του ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Σκελέτης. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Σαρατάκος, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα. Ναι. Θα μπορούσε ένας από τους δύο να έρθει να ξεκινήσει τη συνάντηση μισή ώρα, 40 λεπτά πιο νωρίς και να ερχόταν ο Υπουργός για 5 λεπτά. Εγώ σας δίνω δεν οργανώθηκε μια άλλη καλά, λέτε, θα μπορούσε να προγραμματιστεί και έτσι. Αυτή τη στιγμή. Παράλογο αυτό, ναι. Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα, ενώ θα μπορούσε με πολύ απλές διαδικασίες να κατατεθεί το υπόμνημα από τους αγρότες. Άλλωστε και αύριο θα συμμετέχει εκπρόσωπος των αγροτών στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό. Και η ερώτηση που κάνω είναι η εξής. Αύριο ο εκπρόσωπος των αγροτών, τον οποίο τον είχατε και πριν από λίγο στο ράδιο Εύρος, θα πάει και τι θα πει, ότι είναι ευτυχισμένος με τη συμπεριφορά της κυβερνητικής παράταξης
Με αυτό το θέμα. Απογοητευμένος και εξοργισμένος εμφανίστηκε ο εκπρόσωπος και θα το μεταφέρει αυτό αύριο στον Πρωθυπουργό προφανώς. Το κλίμα δεν είναι καλό. Δυναμητίστηκε μετά τη χθεσινή επίσκεψη του κ. Βγενάκη αντί να ηρεμήσουν τα πνεύματα αφού ήρθε ο ίδιος υπουργός εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκαν μεγαλύτερα θέματα. Επειδή συνομιλούσα σε όλη τη διάρκεια με τους αγρότες, δεν είχαν καμία διάθεση να οξύνουν τα πνεύματα. Θα σας ρωτήσει ο κύριος Κελέτσης γιατί κουβαλούσαν τότε πυροτεχνήματα και κροτίδες μαζί τους και αυγά. Τα πυροτεχνήματα. Τα αυγά δεν τα είδα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν είδα πουθενά αυγά. Ναι, δύο μαρτυρίες έχουμε γι' αυτό ότι τα πέταξαν κιόλας. Οπότε... Ναι. Όχι, δεν τα γνωρίζω, δεν τα έχω δει. Ναι. Ήμουν εκεί πέρα, μπορεί κάποια στιγμή που έφυγα μετά αργά το βράδυ. Γιατί ήμασταν έξω από το κτίριο, δεν είδα κάτι σε αυγά. Όπως λέτε, τα πυροτεχνήματα και οι κροτίδες ήταν καθαρά, δεν ήταν εκφοβιστικού επίπεδου. Mm-hmm. Ήταν στα πλαίσια της διαδήλωσης και όχι κοντά στο ξενοδοχείο. Ήταν περισσότερο μεταξύ των αγροτών. Και τα πυροτεχνήματα δεν ήταν. Τα πυροτεχνήματα είναι η χαρά της ζωής, εγώ θεωρώ. Πάντως, πώς έλειξε χτες, κύριε Βαβία, χτες στο τέλος, εσείς λέτε φύγατε λίγο νωρίτερα, πώς έλειξε αυτό, με τι αίσθηση στο τέλος, όταν έφυγε ο κύριος Σαπιανάκης, πέταξε το αεροπλάνο, έμειναν οι αγρότες εκεί πέρα. Νομίζω ότι ήταν απογοήτευση. Ναι. Απογοήτευση και γι' αυτό νομίζω ότι ενώ είχαν πάρει την απόφαση να πάνε, πάνε στις σφαίρες, στο κτέλ εκεί πέρα που αφήνουν τα τρακτέρ τους. Τέλεια κατευθύνθηκαν στο τελωνείο του Κύπρου. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Πατώνα, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να λύνουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή των αγροτών του Νοτίου και Κεντρικού Εύρου που επλήγησαν από μία από τις πιο καταστροφικές φωτιές που είχαμε στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Γι' αυτό και οι αγρότες οι ίδιοι δεν θέλανε να επαναστατήσουν, να είναι οξύθυμοι απέναντι σε καμία κυβερνητική παράταξη. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλανε οι αγρότες, αυτό κατάλαβα, ήταν να καταθέσουν τα αιτήματά τους. Δεν είναι μόνο τα αιτήματα όπως θα σας αναλύσουν που έχουμε στο Βόρειο Εύρο για παράδειγμα και δεν θέλω να τα διαχωρίζω. Στο Βόρειο Εύρο ότι δεν έχουμε πληρωθεί τα οικολογικά σχήματα της ΚΑΠ, δεν έχουν πληρωθεί τις συνδεδεμένες και υπάρχουν και πολλά προβλήματα στην ΚΑΠ ή το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Κύριε Βαβία, θεωρείτε ότι δεν μεταδόθηκαν αυτά, δεν δόθηκαν μάλλον, δεν κατατέθηκαν τα υπονοήματα, λένε τα πήρανε. Κατατέθηκαν. Αυτά εδώ πέρα κατατέθηκαν. Ωραία. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Κεντρικός και Νότιος Εύρος δεν, για εξειδικευμένα προβλήματα που υπάρχουν, δεν έγινε η συνάντηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έγινε. Καλά, ο κύριος Αγγελακούδης ήταν εγώ... στη συνάντηση στην Κομωτινή, οπότε τα παρέθησε και εκείνος. Αν και είπε ότι ήταν μια κουραστική τετράωρη σύσκεψη, όπου δεν έβγαλε και ουσιαστικά αποτελέσματα. Συνήθως αυτές οι σκέψεις έχουν και αυτό το χαρακτηριστικό. Εκτός άμα έχει κάτι σίγουρα έτοιμο να ανακοινώσει ο εκάστοτε υπουργός. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Να ερχόταν ο υπουργός και να έλεγε: έχω λύσει τα προβλήματά σας, γι' αυτό είμαι εδώ. Το να ξανάρθω να ακούσω τα ίδια και τα ίδια. Και αυτό δεν ξέρω τι νόημα έχει, κύριε Βαβία. Ειλικρινά αναρωτιέμαι. Δηλαδή, και οι αγρότες κουράζονται να τα ξαναλένε και οι υπουργοί τι θα ακούσουν καινούριο όταν έρχονται επί τόπου. Δεν έρχονται καλύτερα να δώσουν μία λύση ή να φέρουν την πρότασή τους για να λύξει όλο αυτό το θέμα. Εγώ σας ξαναλέω απλώς ότι. Θα έλεγε, ναι. Η λογική αυτό λέει, τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι μεγάλα. Θέλω να καταλάβουμε ότι ο αγρότης δεν έχει πληρωθεί τις επιδοτήσεις, ακούει διάφορα για τα οικολογικά σχήματα, δεν έχει καταλάβει ακόμα τι θα πει η νέα ΚΑΠ. Ναι. Με αποτέλεσμα βλέπει να έχει μειωθεί αυτή τη στιγμή το ποσό των επιδοτήσεων το οποίο παίρνει κατά πάρα πολύ σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Γιατί ουσιαστικά δεν έχει πληρωθεί το 35% που έπαιρνε πέρυσι. Του έγινε ακόμα μια περικοπή 20%. Άρα είναι περίπου στα μισά λεφτά από αυτά που πήρε πέρυσι τέτοια περίοδο. Δεν ξέρει πώς θα βάλει πετρέλαιο στο τρακτέρ του για να πάει να σπείρει και να οργώσει και να κάνει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες. Δεν ξέρει με τι λεφτά θα πάρει σπόρους και λοιπάσματα. Και από την άλλη δεν έχει απαντήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποια συγκεκριμένη ανθεκτικότητα. Εγώ σας βάζω το επιπλέον ότι στην περιοχή του Νοτίου Εύρου πολλοί αυτή τη στιγμή δεν έχουν ούτε κτήματα να καλλιεργήσουν γιατί κάηκαν.
Ναι, η κατάσταση είναι απελπιστική, το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό και αντιδρούν οι άνθρωποι. Αλλιώς θα κάθονταν στα σπίτια τους, στην ησυχία τους, στη ζεστούλα τους και θα απολάμβαναν τα αγαθά του επαγγέλματός τους. Θεωρώ ότι ένα ραντεβού των 5, 10, 20 λεπτών, ναι, και σας είπα και με ποια χαρακτηριστικά, ότι θα μπορούσε να λύσει πολλά περισσότερα προβλήματα από όσα δημιουργούνται αυτή τη στιγμή χωρίς λόγο. Από εκεί πέρα που πρέπει εμείς σαν Εύρο, στη δεδομένη χρονική στιγμή, όλο το πολιτικό σύστημα του Εύρου να είμαστε ενωμένοι και να διεκδικούμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Εύρος πρέπει να είναι μία γροθιά. Δεν πρέπει να φαινόμαστε... Στο χώρο είναι μία γροθιά. Οι αγρότες, οι σύλλογοι μεταξύ τους είναι μία γροθιά. Ναι. Εγώ έτσι όπως κατάλαβα σήμερα και με τον τρόπο που άκουσα στο ράδιο Εύρος τον κύριο Αγγελακούντη και τον κύριο Καναβίδη, mm-hmm, είναι ότι είναι μία γροθιά ο Εύρος και θεωρώ ότι αυτό εδώ πέρα πρέπει να είναι και σε πολιτικό επίπεδο. Μάλιστα. Έχουμε κάθε, και εμείς σαν αγροτικό του ΠΑΣΟΚ, έχουμε κάθε καλή διάθεση να καθίσουμε σε ένα τραπέζι που ξέρετε δεν καλεστήκαμε και θέλω να το τονίσω αυτό εδώ πέρα. Θα σας ρωτούσα. Σε καμία από τις συναντήσεις, ναι, λες και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν εκπροσωπείται σαν νόμο Εύρου από βουλευτή λόγω του εκλογικού συστήματος, παρατρίχα όμως, είναι αρκετά καλά, ναι, δεν θα έπρεπε να έχει εκπροσώπηση. Γενικά δεν εκπροσωπούνται όμως και τα υπόλοιπα κόμματα, ούτε η Ελληνική Λύση που έχει εκπρόσωπο και βουλευτή στο νομό. Θεωρώ, δεν ξέρω για την Ελληνική Λύση. Εμείς σαν ΠΑΣΟΚ δεν καλεστήκαμε. Ναι. Θα μπορούσαμε να καλεστούμε είτε σαν στην περιφέρεια ένας εκπρόσωπος από το ΠΑΣΟΚ, είτε και χθες η σύσκεψη, ώστε και εμείς από την δικιά μας θέση να μεταφέρουμε στα κεντρικά μας κάποιες ιδέες, απόψεις, τις οποίες πρέπει να στηριχθούν επιπλέον για την περιοχή. Ως νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εκδώσατε και ανακοίνωση και μιλάτε για μεγάλο εμπεγμό και μάλιστα του μεγαλύτερου εμπεγμού εκ μέρους της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου στην περιοχή. Αυτό το εγώ θα συμπληρώσω και θα σας πω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει περιοδία στο Νότιο Εύρο και στο Βόρειο Εύρο σχετικά με τις φωτιές και τα αγροτικά προβλήματα και μετά έκανε τη μεγάλη εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη για το περιβάλλον και το δάσος της Δαριάς. Ναι. Έχει κατατεθεί μία επερώτηση πριν από λίγο καιρό από την κυρία Σαρακά σε συνεννόηση με τοπικά στελέχη για τις ακακίες, για την παράταση του προγράμματος. Άρα, σαν ΠΑΣΟΚ είμαστε ένα κόμμα το οποίο θέλει να βοηθήσει. Δεν είμαστε μόνο καταγγελτικό, θέλουμε να βρούμε λύσεις. Εμείς φιλοδοξούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα αύριο το πρωί και γι' αυτό το λόγο θέλουμε να βρίσκουμε λύσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, δυστυχώς, τέτοιες πρακτικές δεν μας οδηγούν σε λύσεις. Μάλιστα. Στάση αναμονής, λοιπόν, κύριε Βαβία, μέχρι και την αυριανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, των εκπροσώπων και των δικών μας από την περιοχή, εκεί στη σύσκεψη που θα γίνει και να δούμε τι θα προκύψει από αυτήν. Και βεβαίως, σήμερα, όλη μέρα, μετά τα χτεσινά, συζητιέται πολύ έντονα όλο αυτό που συνέβη με τον κύριο Αβγενάκη. Δεν ξέρω αν συζητιέται και στους κόλπους της κυβέρνησης εσωτερικά, εννοώ λίγο περισσότερο. Θα δούμε αν θα έχει κάποιες συνέπειες. Δεν νομίζω ότι είναι κανένας ευχαρισμένος από τη χθεσινή ούτε η κυβέρνηση, λέτε. Γιατί ακούγονται και εσείς αυτά. Εσείς άμα ήσασταν πρωθυπουργός θα ήσασταν ευχαριστημένος. Από τον υπουργό μου, αν συμπεριφερόταν έτσι, δεν ξέρω. Αν πρόκειται για μια παρεξήγηση που δεν λύθηκε. Ναι. Ενώ μετά από μία μέρα έχει συνάντηση με αυτούς τους αγρότες. Αυτό έλεγα στον κύριο Κελέτση. Δυναμητίστηκε η ατμόσφαιρα περισσότερο, δυστυχώς. Ακόμα και σήμερα θα μπορούσε μία αντιπροσωπεία από αγρότες, αφού θα κατεβούν στην Αθήνα για τη σύσκεψη, να κατεβούν και να δουν τον κύριο Αβγενάκη έστω και αύριο για να λυθεί η παρεξήγηση και να λυθούν τα προβλήματα της περιοχής. Κύριε Βαβία, να σας ευχαριστήσω θερμά. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αύριο. Είμαστε σε επικοινωνία. Θα ακούσουμε και τη δική σας φωνή εκ νέου. Εννοείται, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει την άποψή του και στην περιοχή έχει και ενεργό ρόλο. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ο Σταύρος Βαβίας ήταν, φίλες και φίλοι, ήταν εκεί παρόν, έξω από τη σύσκεψη που γινόταν στο αεροδρόμιο, στην αίθουσα VIP μεταξύ των εμπλεκομένων καλεσμένων συμμετεχόντων σε αυτήν. Δεν καλέστηκε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, μας είπε ο κύριος Βαβίας. Ήταν από την πλευρά των αγροτών που δυσαρεστημένοι, απογοητευμένοι, είδαν τον υπουργό τους να πετάει προς την Αθήνα με το αεροπλάνο, νιώθοντας ότι τους αγνόησε από τη δική τους πλευρά. Η πλευρά της κυβέρνησης δια του υφυπουργού του κυρίου Κελέτση, με τον οποίο συνομιλήσαμε νωρίτερα, μιλάει για παρεξήγηση. Και προχωράμε. Παρεξηγημένοι μεν, συνεχίζουμε όμως.
έτσι για να γλυκάνουμε λίγο το κλίμα μουσικά και να επιστρέψουμε με άλλα. Κάνουμε λέει πως παλεύουμε.